Αρχικά να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια σήμερα και γενικότερα, όπως έχουν πει και ο Γκάι Φίλιας πιο πριν, ήταν μια χρονιά πολύ περίεργη. Πολλοί τραυματισμοί, ο κορονοϊός μας χτύπησε, γενικότερα δεν ήταν η χρονιά που θα θέλαμε. Ωστόσο, αυτό το διήμερο και μέσα στη χρονιά δώσαμε τα πάντα, στις προπονήσεις προσπαθούμε να δουλέψουμε όσο το περισσότερο γινόταν. Όσοι ήμασταν, γιατί δεν ήμασταν, πολλές φορές ήμασταν πολύ λίγοι. Και σήμερα και χτες, ειδικότερα σήμερα, προσπαθήσαμε να παίξουμε. Πιστεύω είχαμε περισσότερη κατοχή, προσπαθούσαμε να βγάλουμε πράγματα, δεν μπήκε το γκολ. Δοκιμάσαμε και τον πέμπτο παίκτη, δεν μας βγήκε τόσο πολύ, φάγαμε και τον γκολ και ήρθε και η ήττα. Εμείς αυτό που κρατάμε είναι ότι προσπαθήσαμε να παίξουμε, να βγάλουμε τα πράγματα που έχουμε δουλέψει. Συγχαρητήρια στο Εικόνιο. Σήμερα, σε σχέση με χτες, είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα. Νομίζω ότι μας αδικεί το αποτέλεσμα με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Όμως το τελικό σκορ μετράει. Παρόλα αυτά είναι θετικό ότι είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα από χθες. Συγχαρητήρια ξανά στο Εικόνιο και καλή τύχη στις ομάδες που θα είναι στο τελικό. Προετοιμαζόμαστε ήδη για την επόμενη χρονιά. Αν και έχουμε και το κύπελο ακόμη, 2 μέρες προπόνησης και παίζουμε κύπελο. Συγχαρητήρια και στην διοργανώτρια. Καλό καλοκαίρι σε όλους, μακριά από κορονοϊό και με το καλό την επόμενη σεζόν να ξεκινήσουμε σωστά από τον Σεπτέμβρη και να μην έχουμε ξανά διακοπές.